Πάμε να δούμε και αυτή εδώ την άσκηση. Θεωρούμε μία γλώσσα με το δεμελές κατηγόρημα R, έστω η ακόλουθη τύπη της γλώσσας. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούμε λίγο με το υπερόθυμο Α, στο οποίο μπορείτε να το δώσετε να πάρετε μοναδούλες, απαραίτητες για τη συνέχεια. Λέει ο τύπος Φιένα, για κάθε χ, not R του χ, χ. Αυτά εδώ πρέπει να τα διαβάζουμε στην ουσία, στο μυαλό μας να έχουμε πάντα το διάβασμα κατά τάριση. Δηλαδή, για κάθε στοιχείο του σύμπαντος δεν ισχύει το R του χ, χ. Εντάξει. Πάμε στη δεύτερη. Για κάθε χ, για κάθε ψ, για κάθε z, για κάθε τριάδα στοιχείων. Και έχει εδώ μια συνεπαγωγή. Αν ισχύει το r του χ, ψ και ισχύει το r του ψ, z, τότε ισχύει και το r του χ, z. Και πάμε και στην τρίτη πρόταση. Όπου μας λέει ότι για κάθε χ υπάρχει ψ, έτσι ώστε r του χ, ψ. Έστω λέει τώρα φ, ότι είναι ο τύπος φ1 και φ2 και φ3, έτσι. Και, λογικό και να ισχύει και το φ1 και το φ2 και το φ3. Ερώτημα α. Δώστε λέει ένα μοντέλο του φ, στο οποίο το σύμπαν είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών και ένα στο οποίο το σύνολο είναι το σύνολο των υποσυνόλων των φυσικών αριθμών. Οπότε λοιπόν εδώ τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Απλά πρέπει να μας λέει να δώσουμε ένα μοντέλο που σημαίνει να δώσουμε μία, τι είναι το μοντέλο, είναι μία ερμηνεία στην οποία ο τύπος φ να αληθεύει. Πρόσεξε. Ορισμός μέσα από το μάθημα 3.6, έτσι, μια ερμηνεία στο οποίο θα πρέπει το φ να αληθεύει. Άρα, τι πρέπει να δώσω εγώ? Πρέπει να δώσω πρώτον το σύμπαν, ποιο είναι, εντάξει, και δεύτερον πρέπει να πάω και να ορίσω πότε αληθεύει το κατηγόρημα R. Δηλαδή, να δώσω την ερμηνεία του κατηγορήματος R και να λέω ότι αληθεύει κάτω από μια σχέση. Τώρα, πάμε να δούμε τώρα εδώ την προτινόμενη λύση. Εδώ λέμε ότι θέτουμε το R του χ, ψ να αληθεύει, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το θέσουμε για να βρούμε ένα μοντέλο, όπως λέει η εκφώνηση, έτσι. Άρα λοιπόν το θέτω εγώ να αληθεύει αν το χ είναι μικρότερο του ψ. Οπότε τώρα τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Γιατί? Γιατί θα πάρω τώρα την ερμηνεία αυτού του πράγματος και θα πάω να τη χώσω εκεί πέρα στις τρεις προτάσεις και να αποδείξω με μαθηματικά επιχειρήματα εννοείται ότι αυτές οι τρεις προτάσεις συναληθεύουν. Τώρα, παίρνω λοιπόν το μικρότερο και κάνω το εξής. Το βάζω στην πρώτη πρόταση σύμφωνα με αυτά που έχουμε κάνει στο μάθημα 3-2. Δηλαδή, τι λέμε εδώ πέρα, για κάθε χ, not, και βάζω το σύμβολο ενδοθεματικά. Άρα λοιπόν βάζω not χ μικρότερο του χ. Αυτό τώρα, αφού το γράψεις εσύ ενδοθυματικά, μπορείς να το κάνεις και στο γραπτό, να πεις ότι για κάθε φυσικό αριθμό, γιατί δουλεύουμε στους φυσικούς, not, δεν ισχύει ότι ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από τον εαυτό του. Και να το γράψεις αυτό έτσι λίγο αλλάζοντας τα κόμματα και τις τελείες. Έχω βάλει και για αυτούς που έχουν διαβάσει λίγο καλύτερα, ότι αυτός είναι και ο ορισμός της ανακλαστικής σχέσης, έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτό μπορείτε να το φάτε λάχανο. Δεν χρειάζεται να το αναφέρει κάποιος. Ωραία. Οπότε λοιπόν, μένουμε στη μετάφραση αυτή την τυπική. Για κάθε χ λοιπόν δεν ισχύει ότι ο αριθμός είναι μικρότερος του εαυτού του. Πάμε τώρα στον τύπο φ2. Ο τύπος φ2 είναι η κλασική ιδιότητα της μεταβατικότητας. Η μεταβατική ιδιότητα είναι ορισμός από το μάθημα 03 τώρα πάλι κι αυτός. Είναι λίγο σκληρά, αλλά μπορείτε να τα προσπεράσετε κιόλας. Δηλαδή δεν τρέχει και τίποτα να μην τα καταλάβετε και πολύ καλά, γιατί αυτά δεν πολύ πέφτουν στις εξετάσεις. Οπότε λοιπόν, βάζω τη σχέση μικρότερο πάλι, αντικαθιστώ το κατηγόρημα λοιπόν και έχω χ μικρότερο του ψ και ψ μικρότερο του z, συνεπάγει χ μικρότερο του z. Και τώρα οι δύο υποθέσεις που έχω στη συνεπαγωγή συναληθεύουν πότε? Αν χ μικρότερο του ψ μικρότερο του z, έτσι. Οπότε λοιπόν έχω για κάθε τριάδα φυσικών, πρόσεξε, αν αληθεύει ότι το χ είναι μικρότερο του ψ μικρότερο του z, τότε έπεται ότι το χ είναι μικρότερο του z. Κλασική ιδιότητα της ανισότητας, βεβαίως αληθεύει. Και άμα θες και επιχείρημα, είναι η μεταβατικότητα της ανισότητας, έτσι. Και πάμε τώρα και στον τρίτο, όπου ο τρίτος λέει για κάθε χ, για κάθε φυσικό αριθμό, υπάρχει φυσικός αριθμός έτσι ώστε χ μικρότερο του ψ με την ερμηνεία που έχω διαλέξει. Άρα, για κάθε φυσικό αριθμό, με τον τρόπο που ξέρουμε το διαβάζουμε, κάθε φυσικός αριθμός μάλλον είναι μικρότερος από τουλάχιστον ένα φυσικό. Τώρα, όσον αφορά εναλλακτικές λύσεις, εδώ θα πρότεινα να κάνετε αυτή την επίλυση, γιατί είναι η λογική σκέψη που θα κάνει κάποιος. Και βέβαια αυτή είναι η προτινόμενη λύση για τον λόγο βέβαια ότι οποιοδήποτε άλλο σύμβολο ανισότητας δεν δουλεύει. Άρα δεν θα μπορέσει να αποδείξει με κάποιο άλλο σύμβολο. Ενώ ότι το μικρότερο ίσο ας πούμε δεν ισχύει η πρώτη πρόταση. Γιατί για κάθε φυσικό αριθμό δεν ισχύει ότι είναι μικρότερος ή ίσος του εαυτού του. Έτσι, αυτό εδώ δεν παίζει. Γιατί στην πρόταση αυτή έχουμε ότι η πρόταση η 1 δεν αληθεύει. Μετά το μεγαλύτερο παίζει για την πρόταση 1. Εντάξει. Και επίσης παίζει και για την πρόταση 2. Έχει όμως πρόβλημα με την πρόταση 3, γιατί πρέπει να αληθεύει και η πρόταση 3. Άρα ούτε αυτό παίζει. Γιατί η πρόταση 3 είναι κάθε φυσικός είναι μεγαλύτερος από τουλάχιστον ένα φυσικό και δεν αληθεύει για το 0. Το
Το μεγαλύτερο ίσο επίσης έχει πρόβλημα, γιατί δεν αληθεύει η πρόταση 1. Άρα λοιπόν εδώ το μικρότερο είναι η λογική επιλογή που θα κάνει κάποιος και έτσι λοιπόν το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι επαναδιατυπώσετε λίγο τις διατυπώσεις που έχουμε εδώ. Πάμε παρακάτω. Στην ερμηνεία τώρα που μας λέει ότι είναι το σύνολο όλων των υποσυνόλων. Θυμάστε στο μάθημα 3.3 έχουμε κάτσει και έχουμε ασχοληθεί όπου η ερμηνεία, το σύμπαν, είναι το υποσύνολο ενός δοσμένου συνόλου. Εδώ τώρα αυτό σημαίνει ότι το σύμπαν αυτό είναι ένα ιδιαίτερο σύμπαν και έχει τα εξής στοιχεία. Έχει το κενό σύνολο, μετά έχει όλα τα μονοσύνολα που μπορούμε να φτιάξουμε με έναν φυσικό αριθμό, πρόσεξε. Όπως καταλαβαίνεις αυτά είναι ήδη άπειρα. Μετά έχει όλα τα δυσύνολα που μπορούμε να φτιάξουμε. Εντάξει. Το 1, 2, το 1, 3 κτλ. Κτλ. Το 2, 3, το 5, 7, το 8, 9, το 900, 899, άρα όλα τα δυσύνολα. Μετά έχει όλα τα τρισύνολα τα οποία υπάρχουν από φυσικούς αριθμούς. Το 1, 2, 3, το 1, 2, 4. Όπως καταλαβαίνεις αυτή η καταγραφή δεν μπορεί να γίνει εδώ πέρα γιατί μιλάμε για ένα άπειρο σύμπαν. Και συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο μέχρι το άπειρο. Γιατί μετά από τα τρισύνολα έχουμε τα τετρασύνολα, τα πεντασύνολα και ούτω καθεξής. Εντάξει. Οπότε λοιπόν το σύμπαν που νοείται στην εκφώνηση αυτή είναι αυτό εδώ. Τώρα, εδώ θέλουμε πάλι για να κάνουμε τη δουλειά μας, θέλουμε το εξής. Θέλουμε ένα κατηγόρημα R του Χ, Ψ, το οποίο να εκφράζει ότι θα πάρει σαν όρισμα δύο στοιχεία του σύμπαντος, άρα δύο υποσύνολα. Εντάξει. Εδώ τα πράγματα είναι κλασικά. Το μόνο που αλλάζει είναι σύμπαν. Μιλάμε για μάθημα 3-3 καθαρό. Και να πάρουμε να μεταφράσουμε τις τρεις σχέσεις μας και βέβαια τα πιθανά κατηγορήματα που έχω στα σύνολα είναι δύο. Ή το ιγνήσιο υποσύνολο που αληθεύει όταν δεν αληθεύει η ισότητα ή το υποσύνολο, έτσι, ένα από τα δύο. Ή το ένα θα είναι ή το άλλο. Αυτά τα κατηγορήματα έχουμε όσον αφορά τη γλώσσα της θεωρίας συνόλων. Οπότε λοιπόν τσιμπάμε τώρα το γνήσιο υποσύνολο γιατί αυτό θα δουλέψει. Κατά αντιστοιχεία με τους αριθμούς που όταν είχαμε ισότητα χάλαγε η σχέση 1. Έτσι λοιπόν και εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε τη σχέση υποσυνόλου, διότι χαλάει η σχέση 1. Άρα λοιπόν θα επιλέξουμε το γνήσιο υποσύνολο και θα πούμε τα εξής λοιπόν. Πάμε στον πρώτο τύπο και λέμε κάθε σύνολο, εδώ μπορείς να γράψεις κιόλας, κάθε υποσύνολο των φυσικών, εντάξει, γιατί τα στοιχεία του σύμπαντος είναι υποσύνολα των φυσικών, κάθε υποσύνολο λοιπόν των φυσικών δεν είναι γνήσιο υποσύνολο του εαυτού του, δεν ισχύει ότι είναι γνήσιο υποσύνολο του εαυτού του, που αληθεύει βεβαίως. Ο τύπος Φ2 από την άλλη μεριά είναι, βλέπεις εδώ επιλέγω μια αποτύπωση την οποία μπορείς να τη γράψεις και εσύ με λόγια για κάθε τριάδα συνόλων να πεις. Αν ισχύουν ότι το πρώτο είναι γνήσιο υποσυνόλου του δεύτερου και το δεύτερο είναι γνήσιο υποσυνόλου του τρίτου, βάλε και σε μια παρένθεση εκεί χ ψ ζ ας πούμε, χ γνήσιο υποσυνόλου ψ γνήσιο υποσυνόλου ζ, τότε ισχύει ότι το πρώτο είναι γνήσιο υποσυνόλου του τρίτου, που αληθεύει βέβαια. Γιατί όπως λέμε, κάθε φυσικός αριθμός, εδώ τώρα αυτό και να μπει τίποτα από όλα αυτά που γράφω και να πεις απλά ότι είναι η μεταβατική ιδιότητα της σχέσης νησού υποσυνόλου, δεν θα σου πει τίποτα. Εντάξει, αντί να γράψεις αυτά που λέω εγώ από κάτω. Και λέω εδώ τώρα, αφού κάθε φυσικός αριθμός που ανήκει στο α ανήκει και στο β, που το ξέρω αυτό, γιατί αυτό εδώ που βλέπεις είναι υπόθεση, έτσι, είναι δεδομένο της σχέσης. Άρα, ό,τι έχουμε στο α το έχουμε και στο β, ενώ επίσης κάθε φυσικός που ανήκει στο β ανήκει και στο γ. Άρα κάθε φυσικός που ανήκει στο α ανήκει και στο γ. Σίγουρα δεν μπορείς να αναφέρεις κιόλας. Το γ έχει και κάτι ακόμα. Εντάξει, για να τεκμηριώσεις κιόλας το γεγονός ότι είναι σχέση γνήσιου υποσυνόλου. Να πεις ότι το γ έχει και κάτι ακόμα γιατί το β είναι γνήσιο υποσυνόλου του γ. Άρα το γ έχει κάτι παραπάνω από το β. Όπου το β πάλι με τη σειρά του έχει κάτι παραπάνω από το α. Ο τύπος τώρα ο Φ3, πάλι με τις γνωστές μας ιδιότητες, κάθε υποσύνολο των φυσικών είναι γνήσιο υποσύνολο τουλάχιστον ενός, μπορείς να πεις, υποσυνόλου των φυσικών αριθμών και αληθεύει βεβαίως διότι όποιο σύνολο και να πάρουμε μέσα από το σύμπαν που το σύνολο αυτό τι θα έχει, θα έχει κάποιους φυσικούς αριθμούς. Μπορούμε να το επαυξήσουμε κάνοντας τι, να βάλουμε ακριβώς το ίδιο σύνολο και να βάλουμε και ένα φυσικό που λείπει. Εντάξει. Μπορούμε να λοιπόν, όπως λέει εδώ πέρα, να προσθέσουμε στο σύνολο αυτό έναν ακόμα φυσικό. Η φυσική είναι άπειρη, άρα αυτή η διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ. Συνεπώς ισχύει η σχέση γνησίου υποσυνόλου. Συνεπώς. Ο τύπος αυτός αληθεύει στην παραπάνω ερμηνεία. Είδαμε λίγο αναλυτικά το ερώτημα αυτό, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να το παρουσιάσετε. Είναι ένα σχετικά βατό θέμα, παρόλο βέβαια που έχει και αυτό τις επιπλοκές του. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το ερώτημα αυτό. Το ερώτημα το δεύτερο είναι αρκετά πιο δύσκολο και απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν έτσι αγαπήσει υπερβολικά πολύ το μάθημα.